Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα μέχρι τα Χανιά και παρακαλώ να ανοίξει η οθόνη. Θέλω να πάμε να συναντήσουμε βεβαίως την κυρία Λίνα Ψούνη, την εκπρόσωπο αθλητικού και πολιτιστικού συλλόγου Άνεμος. Κυρία Ψούνη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, συνηθίζω πρώτα να καλωσορίζω τον καλεσμένο και μετά να κάνω τις ιδιαίτερες συστάσεις. Είχαμε την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία πριν από λίγες ημέρες και βεβαίως με αφορμή τη συγκεκριμένη ημέρα. Ψαχτήκαμε λίγο στο διαδίκτυο και παρατηρήσαμε ότι ένα αγώνισμα, ένα άθλημα το οποίο το γνωρίζουμε εμείς περισσότερο μέσα από τον κινέζικο αθλητισμό, θα μπορούσε να πει κανείς, τον μπάτμιντον, και που δεν είναι τόσο σύνηθες, ειδικά εδώ στην Κρήτη, όχι μόνο να παρατηρείτε ότι έχουμε αθλητές, αλλά αυτή τη στιγμή πάει να δημιουργηθεί και μια ομάδα που θα ασχοληθεί με το παραμπάτμιντον, που άτομα με αναπηρία θα ασχολούνται και θα δίνουν το καλύτερό τους σε αυτό και γιατί όχι και στο ανώτερο επίπεδο. Και νομίζω έχετε πολλά να μας πείτε και έχουμε πολλά να δούμε για το συγκεκριμένο άθλημα το οποίο ξεκινάει στα Χανιά μέσα από το Σύλλογο, ε! Ναι, ο Σύλλογος έχει ξεκινήσει το μπάτμιντον, να κάνουμε την εισαγωγή, ναι, πριν από 2 χρόνια, τέλος του 2017, και είναι ο μοναδικός σύλλογος στην Κρήτη αυτή τη στιγμή που καλλιεργεί το άθλημα του μπάτμιντον. Θα ήταν χαρά μας να βρεθούν κι άλλοι από την υπόλοιπη Κρήτη να το σκεφτούν και να ξεκινήσουν το άθλημα αυτό. Το άθλημα είναι εύκολο να παιχτεί, παρότι σε υψηλό επίπεδο η δυσκολία του είναι πολύ μεγάλη και απαιτεί και ψυχικές και σωματικές ικανότητες. Αλλά σε πρώτο επίπεδο, ας πούμε, παιδιά δημοτικού μπορούν να παίξουν, μπορούν να παίξουν άτομα μεγάλης ηλικίας. Παίζεται με μια ρακέτα η οποία είναι πάρα πολύ ελαφριά, δεν ξεπερνά τα 100 γραμμάρια. Ναι. Και παίζεται με το φτερό, το οποίο αποτελείται από φελό και από 12 φτερά αληθινά αχίνας. Και το φτερό, λοιπόν, έχει μια κανόνιστη τροχιά, η οποία γι' αυτό το λόγο απαιτεί και ιδιαίτερη συγκέντρωση και φυσικές ικανότητες για να μπορέσει ο αθλητής να το χτυπήσει και να το βρει κάποιες φορές πιο δυνατά ή πιο ψηλά ή ανάλογα, είπαμε, με το επίπεδο. Καταρχάς, θέλω να μου πείτε τώρα σχετικά με πόσο υπάρχει και ναι, ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο άθλημα, τόσο στο καθαρά αμυγός μπάτμιντον ως άθλημα που το γνωρίζουμε, αλλά και αν υπάρχει ήδη ενδιαφέρον και για το παραμπάτμιντον στα Χανιά. Για το μπάτμιντον, το ξεκινήσαμε, είπαμε, πριν ακριβώς από 2 χρόνια. Ναι. Έχουμε περίπου 30 αθλητές στο σωματείο μας αυτή τη στιγμή, όλων των ηλικιών. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ήδη σε πολλά σχολεία, επειδή είναι εύκολο να αποκτήσουν τον εξοπλισμό, τα παιδιά γυμνάζονται, παίζουν μπάτμιντον, το γνωρίζουν. Επίσης, παιδιά που έχουν έρθει στο σωματείο είτε για αγώνες χωρίς να έχουν εμπειρία, είτε για μία προπόνηση, mm-hmm, μπορούμε να πούμε ότι κολλάνε σε εισαγωγικά με το άθλημα, διότι τους προσφέρει πάρα πολύ μεγάλη χαρά το να βρουν το φτερό, να το χτυπήσουν, να βάλουν δύναμη. Έχει το άθλημα, όπως είπαμε, είναι ιδιαίτερο, δεν είναι και τόσο διαδεδομένο, αλλά κάποιος που έρχεται σε επαφή με αυτό του αρέσει. Τα μικρά παιδιά ξετρελαίνονται κιόλας. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το παραμπάτμιντον, ναι, γίνεται μία προσπάθεια κεντρικά στην Ελλάδα. Το άθλημα χτίζεται αυτή τη στιγμή. Περίπου υπάρχουν 15 αθλητές που ασχολούνται με το παραμπάτμιντον και συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, το οποίο γίνονται τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας. Mm-hmm. Το 2020 θα μπει στους Ολυμπιακούς του Τόκιο για πρώτη φορά. Και γίνεται και προσπάθεια, όπως είπαμε, και από την Ομοσπονδία της Αντιπτέρησης στη χώρα μας, για την ανάπτυξή του. Οπότε, με την παρακίνηση και της Ομοσπονδίας, όπου είναι και κοντά μας και την ευχαριστούμε πολύ, και ιδιαίτερα την πρόεδρο, την κυρία Χατζίνα, με την παρότρινση αυτή, καθότι στο Σύλλογο έχουμε και γυμναστές οι οποίοι έχουν ειδικότητα για άτομα με αναπηρίες, κάνουμε ένα κάλεσμα. Θα ξεκινήσουμε το Σάββατο που μας έρχεται, στο κλειστό γυμναστήριο της Παλιάς Ηλεκτρικής, και είμαστε αισιόδοξοι ότι
Από ό,τι μαθαίνω και δωρεάν για μικρούς και μεγάλους το Σάββατο λοιπόν, 12 με 1 στο κλειστό της παλιάς ηλεκτρικής, εγώ απλά το επισημαίνω και πάλι για όλους τους ενδιαφερόμενους. Ναι, δωρεάν δεν θα είναι μόνο την πρώτη φορά, θα είναι δωρεάν όλα τα μαθήματα που ελπίζουμε ότι θα έχουμε ανταπόκριση και θα υπάρχει κόσμος που θα ανταπεξέλθει στο κάλεσμά μας. Για να γνωρίσει και καλύτερα από κοντά το άθλημα βεβαίως και όλους εκείνους οι οποίοι συμμετέχουν μέχρι στιγμής. Ναι, και να πούμε ότι και το μπάτμιντον, δηλαδή, μπορεί να παίξει και ατομικά κάποιος. Δεν χρειάζεται να υπάρχει μια ομάδα με πολλά άτομα για να έρθει να αθληθεί. Και ένας αθλητής ακόμα να έρθει, μπορεί να παρακολουθήσει τις προπονήσεις και να μπει στην ομάδα. Οπότε είναι ένα ατομικό άθλημα. Βέβαια, σε παρένθεση, όπως βλέπουμε και στο βίντεο, και στο παραμπάτμιντον υπάρχουν οι κατηγορίες του απλού, που είναι ήταν το μόνο, η επόμενή είπαμε, μου ερώτηση, γιατί σίγουρα όταν μιλάμε για ένα αγώνισμα το οποίο είναι υποψήφιο για να ενταχθεί και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες το 2020, φαντάζομαι υπάρχουν και εκεί κατηγορίες που διέπουν το άθλημα, το αγώνισμα, όπως και σε άλλα αθλήματα. Ναι, βέβαια. Είναι οι κατηγορίες όπως έχουν ανακοινωθεί από την Ομοσπονδία ανάλογα με την αναπηρία. Και επίσης είναι και οι κατηγορίες που, όπως και στους αρτιμελείς αθλητές, το απλό μονό, που αποτελείται από έναν αθλητή, ένας εναντίον ενός, το διπλό και το διπλό μεικτό. Και εδώ να κάνουμε πάλι μια παρένθεση ότι το μπάντμιντον είναι το μοναδικό άθλημα που σε επίσημους αγώνες έχει πρωτάθλημα που κατεβαίνουν μεικτές ομάδες, ένας άντρας και μία γυναίκα. Υπάρχει και σχετικό πρωτάθλημα, κυρία Ψούνη, στην Ελλάδα, συμμετέχουν ομάδες? Υπάρχει, ναι, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Ναι. Πέρυσι και πρόπερσι διοργανώθηκε, αν δεν κάνω λάθος, στην Κομωτινή. Μιλάμε για το παραμπάτμιντον τώρα. Για το παραμπάτμιντον. Και σε παγκόσμιο επίπεδο φυσικά και υπάρχουν πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα και όπως είπαμε θα μπει και στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Μάλιστα. Τι πιο όμορφο να γνωρίζουμε από κοντά και ειδικά στην Κρήτη για πρώτη φορά στα Χανιά, το επισημαίνω για μία ακόμα φορά, να γνωρίζουμε ένα ξεχωριστό αγώνισμα, τόσο το μπάτμιντον που ήδη μας λέτε τα τελευταία δύο χρόνια υφίστατο στα Χανιά και βέβαια οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος θα μπορούσε να έρθει να σας βρει και να συμμετέχει και να μάθει και πώς να χτυπάει με τη ρακέτα το συγκεκριμένο φτερό που λέγατε προηγουμένως, αλλά πόσο δε μάλλον όταν μιλάμε και για το παραμπάτμιντον, το οποίο έρχεται και φαντάζομαι θα συμφωνήσετε κι εσείς, κυρία Ψινού, ότι Ψουνή, ότι έρχεται λίγο να φέρει τα πράγματα στα ίσα και όσον αφορά και το αγώνισμα και τους ανθρώπους βεβαίως οι οποίοι περίμεναν καρτερικά να ασχοληθούν με αυτό το άθλημα, το παραμπάτμιντον. Ναι, θα είναι και για μας μεγάλη χαρά που και σαν σύλλογος θα μπορούμε να προσφέρουμε και σε άτομα με αναπηρίες ένα άθλημα το οποίο δεν είναι διαδεδομένο, αλλά όπως είπα και πριν, ανάλογα με το επίπεδο του καθένα, μπορεί να παίξει από τον πιο αρχάριο, μπορεί να παίξουν και παιδιά, για να μην μένουμε μόνο στα άτομα με αναπηρίες, με παιδιά που είναι 2-4 χρονών, παίζουν στην αρχή με μπαλόνι, γιατί το φτερό φυσικά δεν μπορούν να το χτυπήσουν, γιατί είναι πολύ μικρό, και σιγά σιγά εξειδικεύονται και παίζουν στο κανονικό γήπεδο. Ενδιαφέρον. Επίσης, όπως είπαμε, και άτομα μεγάλης ηλικίας μπορούν να παίξουν μπάτμιντον. Δεν χρειάζεται να έρθουν και στο σύλλογο. Μπορούν να προμηθευτούν ρακέτες, είναι πάρα πολύ φτηνές. Όπως και τα πλαστικά φτερά είναι πάρα πολύ φτηνά. Δηλαδή, σε κάθε σπίτι πιθανά να υπάρχει και μια ρακέτα μπάτμιντον κάπου που είτε χρησιμοποιείται είτε δεν χρησιμοποιείται. Τώρα την έχουμε και ενθύμιο από το σχολείο που λέμε καμιά φορά και δεν ασχοληθήκαμε ποτέ με τον μπάτμιντον. Η αλήθεια είναι αυτή. Επειδή είναι πάρα πολύ φτηνές, όπως είπαμε, είτε και στην παραλία. Τώρα ανεβαίνει σιγά σιγά και το beach badminton, το οποίο και στην Ελλάδα ακόμα είναι πολύ πίσω. Πιθανά να το έχουμε και το καλοκαίρι κοντά μας. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, εγώ επισημαίνω για μία ακόμα φορά, κυρία Ψούνη, επισημαίνω ότι αυτό το Σάββατο, 12 με 1 στο κλειστό της παλιάς ηλεκτρικής στα Χανιά, δωρεάν για μικρούς και μεγάλους. Όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να πάρετε την οικογένειά σας, τους φίλους σας, να γνωρίσετε από κοντά το συγκεκριμένο άθλημα και να μάθετε περισσότερα και για το παραμπάτμιντον. Κυρία Ψούνη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Και βεβαίως, όσο περισσότερος κόσμος έρχεται κοντά στο άθλημα, τόσο το καλύτερο για όλους. Γενικότερα, όποιος προσεγγίζει τον αθλητισμό, νομίζω το μέλλον είναι ιδανικότερο.
Ακριβώς. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ που το είδατε και το προβάλατε κιόλας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Χαρά μας που σας φιλοξενήσαμε.